μαζί να παλμείς, να καλύψουμε τι σημαίνει να είμαστε πιστοί μαθητές του Χριστού. Αφού κάλεσε ο Κύριος Ιησούς τους τρεις πρώτους μαθητές του, τον Ανδρέα, τον Ιωάννη και τον Πέτρο, προχωρήθηκε να καλέσει άλλους δύο. Βρίσκει λοιπόν τον Φίλιππο που καταγόταν από τη Βοηθεδά, την πατρίδα του Ανδρέου και του Πέτρου και του λέει ακολούθημη. Αμέσως ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθναήλ και του μεταφέρει την ευχάριστη είδηση εκείνον για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής τον νόμο και προανήγγειλαν οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς ο γιος του Ιωσήφ που κατάγεται από την Ναζαρέτ, απόρρισε ο Αθναήλ. Από την Ναζαρέτ το κακό και άσημο αυτό χωριό, μπορεί να βγει τίποτε καλό. Του λέει λοιπόν ο Φίλιππος, έλκου και είδε. Έλα και όταν τους δεις, με τα μάτια σου θα πιστείς. Δεν υπήρχε πιο εύστοχη πρόταση για να περιγράψει ο Φίλιππος αυτό που αισθανόταν ύστερα από τη συνάντησή του με τον Χριστό. Ωστόσο η πρόσκληση αυτή προς τον φίλο του τον Αθναήλ απευθύνεται και σε κάθε άνθρωπο που αναζητεί την αλήθεια. Έρχου και είδε, έλα να γνωρίσεις τον Χριστό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί το μυστικό σώμα του. Είναι ο μόνος χώρος αυθεντικής κοινωνίας μαζί του. Μέσα σε αυτήν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Χριστό, να αναπτύξουμε δεσμούς αγάπης μαζί του και να βρούμε το νόημα και τη χαρά της ζωής. Η πνευματική ζωή, αν και απαιτεί σκληρών αγώνα, κρύβει ανέκφραστη χαρά και ευλογία. Αυτό όμως μπορούμε να το καταλάβουμε μόνο αν το ζήσουμε προσωπικά. Ας δοκιμάσουμε λοιπόν τι σημαίνει εν Χριστώ ζωή. Ας αρχίσουμε να προσευχόμαστε στο Χριστό με θερμότητα και όχι από συνήθεια. Ας μελετούμε το Ευαγγέλιο Του και τους Αγίους Πατέρας και θα ανακαλύψουμε έναν υπέροχο κόσμο σοφίας και χάριτος. Ας γνωρίσουμε τη Θεία Λατρεία και τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, συμμετέχοντας συνειδητά και τακτικά. Ας αναζητήσουμε τα αρρύθμιτα και συνεχή θαύματα που επιτελούνται στην Ορθόδοξη Εκκλησία και φανερώνουν ότι η πίστη μας είναι αληθινή και ολοζώντανη. Είναι βέβαιο ότι αυτή η προσωπική εμπειρία της Χριστού ζωής θα μας συγκλονίσει. Στο μεταξύ, καθώς ο Κύριος Ιησούς είδε τον Αθναήλ να έρχεται κοντά του, του είπε, «Να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτη, που δεν έχει στην καρδιά του καμιά πονηρία και δόλο, αλλά ποθεί με ειλικρίνεια να βρει την αλήθεια. Πόθερ με γνώσκεις, από πού με ξέρεις», ρώτησε εύπληκτος ο Αθναήλ. «Πώς γνωρίζεις την ειλικρίνεια και την διάθεσή μου», του αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς, «πριν ακόμη σε φωνάξει ο Φίλιππος, όταν ήσουν κάτω από τη σιτιά και προσευχόσουν, μακριά από κάθε μάτι ανθρώπου, εγώ με το υπερφυσικό μου βλέμμα σε είδα». Τότε ο Αθναήλ έπτυπος απεκρίθηκε, «Ραβή, σύ ο Υιός του Θεού, σύ ο Βασιλεύς του Ισραήλ, διδάσκαλε, εσύ πραγματι είσαι ο Υιός του Θεού, είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ που περιμέναμε σύμφωνα με τους προφήτες». Και ο Κύριος του απάντησε, «Επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από τη σιτιά πιστεύεις, μίζον τούτον όψι, θα δεις πιο μεγάλα και πιο θαυμαστά πράγματα από αυτά». Και συνέχισε, «Αληθινά σας διαβεώνω ότι από τώρα θα βλέπετε τον ουρανό ανοιχτόν και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν προς τον Υιό του ανθρώπου. Δηλαδή θα ανεβαίνουν και θα κατεβαίνουν οι άγγελοι προκειμένου να υπηρετούν τον Χριστό και την Εκκλησία Του». Είναι αξιοθαύμαστη η ομολογία του Ναθαναήλ,
ο οποίος είδε στο πρόσωπό του τον Ιησού, τον Υιό του Θεού. Αυτή η πίστη στην θεότητα του Κυρίου Ιησού αποτελεί το θεμέλιο βήθων της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας. Αυτή την αλήθεια κήρυξαν και οι Άγιοι Απόστολοι. Ακριβώς την ίδια αλήθεια ομολόγησαν και οι Άγιοι Μάρτυρες και Ομολογητές και διετράνωσαν οι Άγιοι Πατέρες και Δάσκαλοι της Εκκλησίας μέσα στον κυκαιώνα της Ευλαβδίας αντιμέτωποι με τις ύπουλες υποθέσεις των αιρέσεων και εμείς ως μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας ούτω χρονούμεν, ούτω λαλούμεν, ούτω κηρύσσομεν Χριστό των αληθινών θεονημών, όπως δηλώνουμε πανηγυρικά στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Ας γίνει λοιπόν η σημερινή Κυριακή της Ορθοδοξίας αφορμή, αφενός με να ευχαριστήσουμε τον Άγιον Θεόν, που μας εμπιστεύτηκε το θησαυρό της ορθής πίστεως, αφοτέλου δεν αναλογιστούμε την ευθύνη μας, να διατηρήσουμε ανώθευτα και απαραχάρακτη την πίστη αυτή της Εκκλησίας, την μόνη αλήθεια που μας οδηγεί στην αιώνια σωτηρία.